εδώ από τη Βυσσαλτία θα δοθεί ένα μεγάλο μήνυμα. Το μήνυμα το στέλνουν στην κυβέρνηση, δεν το στέλνουν πουθενά άλλου. Το μήνυμα που στέλνει η Βυσσαλτία σήμερα είναι ένα. Θέλουμε μέτρα στήριξης για τον κλάδο της εστίασης. Θέλουμε μέτρα στήριξης για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα είναι πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμαστε. Το έχουμε βιώσει το πετσί μας. Η επανεκκίνηση είναι αυτή που θέλουμε δίπλα και την κυβέρνηση και τον Δήμαρχο. Σήμερα δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι θα στηρίξει τον κλάδο της εστίασης με απαλλαγή δημοτικών τελών όπως έχει γίνει και στις Σέρες. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, θα ξανασυναντηθούμε με τον Δήμαρχο και με τους τοπικούς άρχοντες εδώ πέρα, όλους για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς ως σωματείο. Έχουμε τους εστιατόρες και τους καταστηματάρχες Bar Cafe να παραδίνουν τα κρυδιά τους σε μια συμβολική κίνηση, διότι πραγματικά ο κλάδος τους περνάει ίσως στις χειρότερες στιγμές στην ιστορία του. Υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος εργασιών ο οποίος στηρίζεται και στηρίζει την εστίαση από τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν. Οπωσδήποτε η κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να βρει και άλλους τρόπους και περισσότερα χρήματα να δει πραγματικά πώς θα στηριχθεί αυτός ο κλάδος. Ένας κλάδος ο οποίος και εν ώψη του καλοκαιριού της τουριστικής περίοδου που έρχεται θα περάσει ακόμα μεγαλύτερη κρίση και θα πρέπει πραγματικά να δούμε με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορούμε να στηρίξουμε όλοι από τη θέση που κατέχουμε και φυσικά η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που μπορεί να πάρει για να στηρίξει αυτόν τον κλάδο. Εύχομαι σε όλους τους εργοδότες, εργαζόμενους, όλο τον κύκλο πραγματικά να έχουν δύναμη ψυχής και κουράγιο πολύ, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο κλάδος μας περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είμαστε κοντεύουμε ένα χρόνο εδώ που είμαστε κλειστά και πρέπει να βοηθηθούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία όπως όλα δείχνουν. Και αυτά που μας δίνουν είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα προβλήματα που έχει ο κλάδος μας. Απασχολούμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς εργαζόμενους. Δεν είμαστε καφετέρες, δεν είμαστε εστιατόρια. Είναι και ο κύκλος όλος αυτός που γίνεται με τους προμηθευτές, με όλα. Υπάρχει μια τεράστια λυσίδα που αν δεν βοηθηθεί θα δούμε πολύ δύσκολες μέρες να έρχονται. Ιδίως μετά το καλοκαίρι που θεωρείται ότι θα μας ανοίξουν, πιστεύουμε κι εμείς ότι θα μας ανοίξουν. Θα δούμε την ανεργία να φτάνει και μόλις τελειώσουν οι δεσμεύσεις που έχουμε από τις επιστρεπτές προκαταβολές και όλα αυτά που γνωρίζετε, τις δεσμεύσεις που έχουμε για να κρατήσουμε το προσωπικό μας, αμέσως μετά, αν δεν βοηθηθούμε αυτή τη στιγμή, αμέσως μετά θα δείτε μια ανεργία που θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Έτσι.